Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Με πιο γοργούς ρυθμούς φαίνεται να προχωρούν οι διαδικασίες για την έρευνα υδρογων ανθράκων στη χώρα μας. Μαζί μας η Πέννη Χαλάτση για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα. Ένα βήμα πιο κοντά λοιπόν βρισκόμαστε για τις έρευνες υδρογων ανθράκων. Καθώς χθες υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής Υπουργός ο Κράτης Φάμελος υπέγραψαν την κοινή υπουργική απόφαση για την έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα ακολουθήσει μετά από αυτό ο προσυμβατικός, η ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο και μετά θα γίνει η επίσημη υπογραφή της μίσθωσης για την περιοχή 2 που βρίσκεται βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Αφορά φυσικά στην κοινοπραξία Total, ExxonMobil και ΕΛΠΕ. Να πούμε ότι ήδη ο Υπουργός Ενέργειας έχει προαναγγείλει ότι ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τους υδρογονάνθρακες με κάποιες αλλαγές, μικρές αλλαγές, οι οποίες θα διευκολύνουν τη διαδικασία. Ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών, άλλων κρατών τα οποία προπορεύονται στο θέμα αυτό, όπως είναι η Κύπρος, και όπως ανακοινώθηκε χθες, με τους ίδιους γοργούς ρυθμούς θα προχωρήσει και η υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης για το οικόπεδο 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο.